Νεκροταφείο. Το καινούριο νεκροταφείο του Λουτρακίου. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Παύλου μίλησε και έθεσε το ερώτημα επειδή άκουσε, επειδή του είπαν, επειδή τον πληροφόρησαν. Θέλω να ρωτήσω όχι μόνο τον κύριο Παύλου, αλλά όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Πόσοι έχουν πάει επάνω να δούνε σε τι φάση βρίσκεται το νεκροταφείο, τόσο σοβαρό θέμα, έτσι, για να μπορούμε να μιλάμε και όταν απαντάμε να είμαστε, να έχουμε ένα επίπεδο και ένα, μια ακρίβεια, εν πάση περιπτώσει, αυτά που μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, το νεκροταφείο, το νέο λοιπόν νεκροταφείο του Λουτρακίου, στο νέο νεκροταφείο λοιπόν έχει γίνει η κεντρική είσοδος, έχει ολοκληρωθεί η κεντρική είσοδος, έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός ομβρίων και είναι διαμορφωμένη ήδη 20 τάφη στο πρώτο διάζωμα. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι, κυρίως αυτοί που ήσασταν στην προηγούμενη τετραετία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Λουτρακίου Καραχώρας, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν εργολάβο ο οποίος ενώ σαν κατασκευαστής είναι άψογος, είναι δικομανής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας δημιουργεί προβλήματα από το τίποτα. Περιμένουμε λοιπόν από μέρα σε μέρα να κάνουμε τουλάχιστον μία διοικητική παραλαβή του έργου. Υπάρχει το ποσό των 70.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα του 2012 και θα προσπαθήσουμε άμεσα να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία τάφων στο πρώτο διάζωμα, στο κάτω χαμηλά δηλαδή διάζωμα, και να ξεκινήσει αμέσως, ενώ ξέρω ότι από το διοικητικό τμήμα του Δήμου προωθούνται οι διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του καινούργιου νεκροταφείου. Συγκληρωματικά έχουμε κάνει και τον κανονισμό, κύριε Δήμαρχε. Κανονισμός είναι πάντα, όλα είναι κομπλέ, πάρα πολλούς μήνες. Πώς θα λειτουργεί πάρα πολλούς μήνες. Όσον αφορά το κτέλ και τη μεταφορά του, η γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκεται στην περιφέρεια. Έχουμε στείλει και υποστηρικτικές μελέτες στην προκειμένη περίπτωση και περιμένουμε την τελική απάντηση από την περιφέρεια. Ο κύριος Πετρίτσης, ο συνάδελφος, μου έδωσε μία πάσα, κύριε Πρόεδρε, καταπληκτική, διότι δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν ανακοινώνει και δεν ενημερώνει τον κόσμο και τους συναδέλφους για τις μεγάλες επιτυχίες που καταφέρνει. Εάν ήταν κάποια άλλη Δημοτική Αρχή και είχε πετύχει την έγκριση του κτηριολογικού του Λυκείου Λουτρακίου, θα έπρεπε να χτυπάνε οι καπάνες επί 2-24 ώρα. Εμείς δεν το βγάλουμε προς τα έξω. Γιατί έχουμε συστολή, ξέρω ότι είμαστε ντροπαλοί ή δεν μας ενδιαφέρει μόνο να κάνουμε τη δουλειά μας και τίποτα παραπάνω. Ερωτηματικό. Λοιπόν, το τοπικό λιμοτοπικό, λοιπόν, όπως ξέρει ο κύριος Πετρίτσης, είναι πλέον η εύκολη υπόθεση, διότι έρχεται να εγκριθεί στο επίπεδο της νομαρχιακής περιφέρειας του νομού Κορινθίας. Μέσα στην επιτροπή αυτή είναι ορισμένος και σαν μέλος ο κύριος Πετρίτσης, άρα φαντάζεστε ότι πάρα πολύ γρήγορα το τοπικό ρημοτομικό θα εγκριθεί και άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την δημιουργία του Λυκείου Λουτρακίου. Τα πευκάκια που έβαλε πάλι θέμα ο συνάδελφος και συμπατριώτης μου, ο Σπύρος Ράτης. Ναι, αυτή τη στιγμή τα πευκάκια όχι μόνο δεν είναι σε καλή θέση, σε καλή κατάσταση, είναι και επικίνδυνα. Διότι με αυτές τις ζέστες και με τα χορτάρια που υπάρχουν μέσα, είναι πάρα πολύ, και επειδή υπάρχουν ασυνείδητοι
πάρα πολλοί ασυνείδητοι επισκέπτες, είναι πολύ εύκολο να πάθουμε ζημιά. Όμως, είχε, μπορώ να καταθέσω ότι είχε προγραμματιστεί τα άτομα της, των ΜΚΟ που έπρεπε να έρθουν στο Δήμο εδώ και αρκετές μέρες, μπορώ να πω και κανένα δύο μήνες πριν, έτσι, θα ασχολούνται με αυτή τη δουλειά. Φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες που θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι, να δοθεί μια λύση. Ήθελα να ενημερώσω το Σώμα, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το καινούργιο σούπερ μάρκετ που γίνεται στην περιοχή Λιάνδρο, απέναντι από το Ασύλιο. Εκεί λοιπόν η επιχείρηση αυτή πήρε νόμιμα από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση από το 2010 ήδη, κυκλοφοριακή σύνδεση. Μπροστά εκεί, αν γνωρίζετε, υπάρχει πεζοδρόμιο το οποίο είχε κατασκευάσει ο τέος Δήμος Αγίων Θεοδόρων. Αυτό το πεζοδρόμιο λοιπόν, προκειμένου να υλοποιηθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση, πρέπει να αποξηλωθεί. 200 μέτρα. Δηλαδή από το κεντρικό άξονα της εισόδου του σούπερ μάρκετ, εκατέρωθεν 100 μέτρα, πρέπει να αποξηλωθεί, ώστε να δημιουργηθούν η είσοδος και έξοδος για το σούπερ μάρκετ. Άρα έχει πάρει μια νόμιμη Δεν είναι δαπάνες του επιχειρηματία. Βεβαίως. Το θέμα όμως είναι ότι εκεί ο Δήμος Αγίων Θεοδόρων είχε κατασκευάσει με χρήματα των Δημοτών 200 μέτρα πεζοδρόμιο, έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή εξαφανίζεται. Και ηλεκτροφωτισμό, βεβαίως. Λοιπόν, μετά, σας παρακαλώ κύριε, μετά από πολλές συνεννοήσεις και από μία θέση που κράτησαν που κράτησε η τεχνική υπηρεσία απέναντι στην εταιρεία, συμφωνήθηκε ότι τα 200 τετραγωνικά μέτρα λοιπόν πεζοδρόμιο που θα καλύψει η εταιρεία προκειμένου να εξυπηρετηθεί και να γίνει η κυκλοφοριακή αγωγή, θα μας το δώσει ακριβώς απέναντι, στη μάντρα δηλαδή του Αλσιλίου, 200 μέτρα, με βάση την τεχνική μελέτη η οποία ήδη εκπονήθηκε και είναι έτοιμη, της τεχνικής υπηρεσίας που αφορά την κατασκευή πεζοδρομίου. Από εκεί που έχει σταματήσει το παλιό πεζοδρόμιο, έτσι, προς Αθήνα, του τέλους Δήμου Αγίων Θεοδόρων μέχρι και το τέλος, 920 μέτρα δηλαδή, έτσι, μέχρι το τέλος του Αλσιλίου. Σημαίνει ότι από τα 920 μέτρα σύνολο, μείον 200 μέτρα που θα μας φτιάξουν οι κύριοι της εταιρείας, μειώνεται, εν πάση περιπτώσει, κατά πολύ το κόστος και η ποσότητα, ας πούμε, του πεζοδρομίου. Θεωρώ ότι είναι μια, βεβαίως και πάντα με την ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, διότι αυτοί θα μπορούσαν και να αρνηθούν, εδώ που τα λέμε έτσι. Βεβαίως δεν θα μιλάμε με τα χέρια σταυρωμένα εμείς. Βάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά, απλώς ενημερώνω το Σώμα. Ναι, έκανα λάθος, κύριε Γιώργη. Η μελέτη για το τρίτο δημοτικό σχολείο δεν είναι του Βόσκογλου, είναι του κύριου Περδικάρη, ο οποίος, κύριος Περδικάρης, είναι ένας συνταξιούχος συγκοινωνιολόγος, ο οποίος βοηθάει την τεχνική υπηρεσία αμυστή και είναι και πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ενημερωμένος και πολύ έμπειρος. Αυτή, όντως, η εργασία βρίσκεται στα χέρια της τεχνικής υπηρεσίας αυτή τη στιγμή. Και ισχύει αυτό που είπα, ότι η κατεύθυνση από τον κάθετο δρόμο στην επαρχιακή προς Ιστμό, μάλλον δεν υπάρχει. Δεν θα γίνεται δηλαδή. Δεν θα περάσει απέναντι για να στρίψει αριστερά να πάει στον προς Ιστμό, παρά μόνο προς Αλουντράκη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έρχεται, ναι, από Λουτράκι και θέλει να πάει στο τρίτο δημοτικό, θα πηγαίνει. Θα πάει μέχρι στη διασταύρωση της ΕΣΕΛ και θα κάνει αναστροφή, γιατί εκεί θα δημιουργηθεί και κόμβος με φανάρια. Εκεί. Άρα δηλαδή δεν θα έχει ούτε την αριστερή στροφή από Λουτράκι προς Ιστμό προς το σχολείο, ούτε ομοίως την αριστερή στροφή από το κάθετο του δημοτικού σχολείου προς Ιστμό.
αυτό, δηλαδή κόβουμε την, την κυκλοφορία, δηλαδή το διάζωμα, το δεν θα ήθελα να παρέμβω εξειδικευμένο. Κάπως έτσι δηλαδή. Αλλά κάπως έτσι εκεί το, καταλάβει. Το έχω καταλάβει έτσι. Θα δούμε τη μελέτη, θα δούμε και υπά αυτό είναι σκέψη. Θα μιλήσω παλιά με τον πρόσωπο, δεν είναι λάθος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω την ανοχή του κυρίου, των κυρίων συναδέλφων, διότι πρέπει να αποκαταστήσω μία αδικία την οποία διέπραξε σε βάρος μου και όχι μόνο, σε βάρος όλων των Αγιωδωδωρητών ο κύριος Παύλου. Στη συνεδρίαση της 23/5 του 12. Ο κύριος Παύλου λοιπόν, όταν μιλούσαμε για το θέμα της χορηγηθήσας στη Μοτορόιλ άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης, υπάρχουσης εγκαταστάσεις με προσθήκη 8 μειών δεξαμενών, είπε λοιπόν ότι αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε ένα θέμα το οποίο είναι χωρίς αντικείμενο. Και είναι βασικά χωρίς αντικείμενο γιατί έχει δοθεί η άδεια ήδη και είναι επίσης, μπορώ να πω και πρόκληση, θεωρώντας ότι η συζήτηση αυτή είναι καθαρά μια ευκαιρία για λαϊκισμό, για εσωτερική κατανάλωση, όπως ελέγχθη λίγο πριν από κάποιο συνάδελφο εδώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτή την έκφραση και στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στους Αγιωθοδωρίτες, εκ μέρους του κυρίου Παύλου, τη θεωρώ άδικη. Υποβαθμίζει έναν αγώνα 40 χρόνων και έναν αγώνα ο οποίος δεν έγινε επειδή είχαμε όρεξη να κάνουμε απεργία πείνας, να παίρνουμε μαύρες σημαίες όπως την άλλη φορά και να βγαίνουμε στο δρόμο και να γινόμαστε, ξέρω εγώ τι, και να κονταροκτυπιόμασταν με τα ΜΑΤ και την αστυνομία παλιότερα και τη χωροφυλακή. Μας ανάγκασε μία συγκεκριμένη πολιτική από τότε μέχρι σήμερα, η οποία της κεντρικής διοίκησης, η οποία αποκλειστικά και μόνο κοίταζε πώς θα εξυπηρετεί στα συμφέροντα των επιχειρηματιών, αδιαφορώντας πλήρως για τη ζωή και το μέλλον και τις περιουσίες αυτού του κόσμου. Θα σας πω χαρακτηριστικά, αγαπητοί συνάδελφοι. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, επί δημαρχίας του κυρίου Γιωτάκη, είχαμε πάει σε κάποιον αναπληρωτή υπουργό οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. 15 άτομα. Επιτροπές, το πρόεδρος της πρώην κοινότητας Αγίων Θεοδόρων κτλ. Αυτός ο αχρίος πολιτικός μας είπε το εξής, κύριε Παύλου. Μη μου κουνιέστε, γιατί θα σας πάρω από εδώ που είστε και θα σας πάρω από πίσω από τα γεράνια. Εάν δω ότι το συνάλλαγμα που μου φέρνει η Μοτορόιλ μου επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έφυγε από την πολιτική, την όμως μαθαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε περίοπτη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν συμμαζεύεται. Μέχρι σε εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η αγωνία μας και η ευαισθησία μας, κύριε Παύλου, σε αυτό το ζήτημα δεν σηκώνει. Ούτε λαϊκισμό, ούτε τι να πω δηλαδή. Το πιστεύουμε αυτό που κάνουμε, κύριε Παύλου και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί αν δεν το πιστεύαμε και επειδή το πιστέψανε και οι άλλοι, όχι οι πολιτικοί, οι πολιτικοί έρχονταν και παρέρχονταν όταν ήταν στην αντιπολίτευση, μας στήριζαν και μας έλεγαν ναι, και όταν εμείς έρθουμε κυβέρνηση θα γίνει έτσι και θα σας υποστηρίξουμε. Και όταν έρχονταν στην κυβέρνηση, μας ξέχναγαν. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω μισό λεπτό. Θέλω λοιπόν να καλέσω τον κύριο Παύλου, τον αγαπητό κύριο Παύλου, να ξανασκεφτεί αυτή την έκφραση. Δημιουργήσατε την προσωπικού του λοιπόν, και θεωρώ ότι πρέπει αυτή την, να πάρει πίσω αυτή την έκφραση, διότι δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους τους Αγιωθοδωρίτες που για 40 χρόνια παλεύουμε και έχουμε καταφέρει όλα αυτά που έγιναν, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτά τα φίλτρα που λένε ότι βάλανε και ένα σωρό άλλες προστατευτικές ενέργειες που κάνανε είναι γιατί υπήρχε η αντίδραση από τον κόσμο. Διότι είχαν πάντα και τους χτύπαγαν την πλάτη η κρατική εξουσία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τη διαδικασία έχει προσέξει στις ενίες του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαρελάς Παναγιώτης. Κ. Παύλου, τον νόητο, έχει το λόγο.
κύριε Πρόεδρε, κύριε Συναδελφοί και κύριε Αντιδήμαρχε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου απαντήσατε με τόση ένταση στην απλή ερώτηση να μάθω πώς εξελίσσεται το έργο του νεκροταφείου. Πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί μου απαντήσατε με αυτόν τον τόνο. Εξηγείτε όμως με αυτό που μου είπατε τώρα, ότι έχετε ενοχληθεί για την ιστορία και αυτό τουλάχιστον που είπα εγώ. Καμιά σχέση. Ε, πώς, τότε θα πρέπει να μας απαγορεύετε τις ερωτήσεις. Η ερώτησή μου δεν είχε κανέναν επιλυγμό, σας πληροφορώ, δεν είχε τίποτα κρυφό. Ήθελα απλά να μάθω, γιατί μαθαίνω ότι δεν προχωράει γρήγορα. Και ήθελα από υπεύθυνα εκείνη να δω πώς εξελίχθηκε το έργο. Απλά τίποτα άλλο. Όμως, μιλήσατε με μια ένταση, την οποία την εξηγώ, αυτά σε σχέση με τη μοτορόλη που μας είπατε. Ακούστε, κύριε Νικόλαο. Εγώ όταν είπα αυτά τα πράγματα, τα οποία συνεχίζω να τα λέω, δεν αναφέρθηκα ούτε προσωπικά σε εσάς, ούτε στους αγαπητούς συνδημότες των Αγίων Θεοδόρων. Εσείς τα μεταφράζετε έτσι, γιατί ίσως πολιτικά θέλετε να το επεκτείνετε το θέμα, ένα θέμα ανύπαρκτο ως προς αυτή τη διάσταση που εσείς του βάζετε. Εγώ ήμουν σαφής και είπα, όσον αφορά το θέμα, εάν έπρεπε να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή όχι, και σε σχέση με αυτά που ο κύριος Περιφερειάρχης είχε πει δημόσια, ότι γιατί δεν κοιτάτε και τη Μοτορόλα, αλλά κοιτάτε μόνο τη Society Logistics, εκεί το επικέντρωσα στη δημοτική πλειοψηφία, η οποία φέρνει ένα θέμα για το οποίο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε. Δεν έχουμε θέμα να πάρουμε απόφαση. Δεν υπάρχει λόγος. Έχει ήδη αποφασιστεί. Τώρα αυτές οι ερμηνείες, συγγνώμη, είναι δικές σας, είναι αφαίρετες. Και αν θέλετε να καλύψω και αυτό, το παίρνω πίσω βεβαίως υπό την έννοια, εάν κάποιος νομίζει ότι εγώ κτάβαλα με τους Αγιοθοδωρίτες και τους αγώνες τους, για τους οποίους από πού να τους ήξερα και αν θέλετε. Έτσι λοιπόν, μην το εμπνεύετε. Πιστεύω ότι αυτή η εξήγηση είναι επαρκής. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο, κύριε Δήμαρχε, θα σας παρακαλέσω, επειδή θα τελειώσουμε την ημερησία. Τελειώσαμε, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Πιολόγο, είπατε, δημιουργήστε ένα προσωπικό, σας απάντησε. Θα ήθελα. Λοιπόν, για να μπορώ να. Ποιοι άλλοι κύριοι θέλουν το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μιλήσατε. Επί προσωπικού, η κύρια έκανε και μάλιστα καταγγελία. Επί προσωπικού. Το αντιλαμβάνομαι. Θα σας δώσω το λόγο. Λοιπόν, θέλει ο κύριος Μπάκος, κυρία Στάμων. Ο κύριος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας της Ιστρίας και ο κύριος από τους ιδιώτες, ο κύριος Παπαγεωργίου. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θέλετε τώρα τον λόγο. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Στάμου. Ή όχι, συγγνώμη κύριε Στάμου, προσωπικού ο κύριος Δέλεος ο Δημήτρης, σύντομος κύριε Αντιδήμαρχε, παρενέβη το Προεδρείο και είπε ότι θα θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα και εντυπωσιάζεται. Και αυτό είναι ο σκοπός. Δεν βλέπω την κυρία Πρωτόπαπα. Όχι, θέλω δηλαδή πολύ σύντομα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δηλαδή, επειδή έτσι θύχτηκε. Να διευκολύνεται λίγο το Προεδρείο. Με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να αναφέρω σχετικά με αυτά τα οποία ακούστηκαν. Φυσικά τσιμουδιά για τα δέντρα που δεν φυτεύτηκε ούτε ένα στου Αγίου Θεοδόρου. Και δεν είναι το μόνο, είναι πολλά. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Ναι, υπόθηκε αυτό, ναι, γι' αυτό απαντήσατε. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο και οπωσδήποτε δεν κάνω και καλά τη δουλειά μου ή δεν, η παρουσία μου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Είναι αυτό όμως. Είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα αυτή. Τίθεται αυτό το ερώτημα. Και ρωτάω και ενημερώνω ταυτόχρονα και το σώμα. Πότε Αγιοθοδωρίτης πήγε στο Δημαρχείο των Αγίων Θεοδόρων και δεν εξυπηρετήθηκε αυθημερών, αφού ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει και λείπει. Πότε, την ίδια μέρα, και ο Αντιδήμαρχος είναι εκεί, από τις 7 η ώρα το πρωί. Και αν δεν είναι εκεί, θα είναι στο αμαξοστάσιο. Γιατί θα πρέπει να βλέπει την καθαριότητα, θα πρέπει να βλέπει την ίδρυψη, αυτός ο τεράστιος αγώνας που πραγματικά γίνεται για να μπορούν, για να καταφέρουμε να τρέχουν οι βρύσες, ας πούμε, όλες οι βρύσες των Δημοτών στον Αγίων Θεοδόρων και μάλιστα σε σημερινές συνθήκες που είναι δύσκολες. Τα έχουμε καταφέρει και από ό,τι φαίνεται θα τα καταφέρουμε ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Γιατί καθόμαστε, συνεργαζόμαστε, δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Είναι μια ομάδα, μια πολύ μικρή ομάδα που ανήκει εκεί που ανήκει και συρρυκνώνεται συνεχώς.
τους έχει πιάσει ο φόβος, η αγωνία, τους έχει γίνει εφιάλτης. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες, με αυτές τις λίγες δυνάμεις τις οποίες έχουμε και πολιτικές, σαν πολιτικά πρόσωπα εννοώ, αλλά και προσωπικό, τα καταφέρνουμε. Μπορούμε και ανταποκρινόμαστε. Και πιστεύω δηλαδή σε αυτό το σχεδιασμό τον οποίο έχουμε κάνει να πάμε ακόμα καλύτερα. Τα έχουν δει αυτά τα πράγματα. Έχουν δει την πλατεία της Ευαγγελίστριας. Έχουν δει τις ασφαλτοστρώσεις. Στο γυμνάσιο που διδάσκει η κυρία Πρωτόπαπα και είναι και γυμνασιάρχης, δεν μπορούσε να πας. Ο δρόμος σήμερα είναι ασφαλτοστρωμένος όμως. Η πλατεία της Εκκλησίας αναπλάθηκε. Όπως είπα, όλη η παλιά Εθνική δεν δροφητεύτηκε. Η παραλία και η πλατεία Σιμίτη και η πλατεία Εθνικής Αντίστασης αναπλάθηκαν από την αρχή. Αυτά τους τρομάζουν φυσικά. Βλέπουν ότι σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες αυτή η Δημοτική Αρχή πραγματικά παρουσιάζει έργο, έχει σταθεί πάνω στα προβλήματα. Καλώς ήρθατε, Δήμαρχε. Και κάτι άλλο πολύ σοβαρό, κύριε Πρόεδρε. Ο Αντιδήμαρχος πού θα πρωτοείνε. Ωραία, καλώς. Και μάλιστα και δεν θέλω κάποιον άλλον συνάδελφο, έτσι, σήμερα συνεργάτη, να πω ότι φταίει αυτός. Έτσι, γιατί δεν είναι πολλά από αυτά, δεν είναι και αρμοδιότητες δικές μου. Αλλά πού θα είναι, στο Αγιεθόδωρο να βλέπει το Δημαρχείο, το 1/3 του πληθυσμού να εξυπηρετείται εκεί. Θα είναι εδώ στο Λουτράκι για να προχωράνε αυτά τα πράγματα, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για να γίνουν όρημα και να φτάσουμε. Συντομεύεται, κύριε Δημήτρη. Πού θα είναι, στην Περιφέρεια, στην Τρίπολη, στην Πάτρα, στην Αθήνα. Και όμως, έτσι, δείχνει και αποδεικνύεται σήμερα. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια έχουν σηκώσει τα μανίκια και με φιλότιμο έχουν σκύψει πάνω στα θέματα και στα προβλήματα, έτσι, και δίνουν λύσεις. Όσο και αν αυτό ενοπλεί.